Κυρίες και κύριοι, και πάμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με τον τομεάρχη οικονομίας, πρώην υπουργό, βουλευτή στα νότια της Β' Αθηνών, τον κύριο Νίκο Παπά, ο οποίος από εδώ, από τον φιλόξενο σταθμό του Contra Channel, αποφάσισε να μας πει πολλά που δεν γνωρίζουμε. Καλησπέρα σας, κύριε Παπά. Καλησπέρα, κυρία Γιάμαλη. Καλησπέρα, κύριε Σουμαγλίδη. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Ευχαριστούμε που είστε και εδώ. Νομίζω ότι γιατί θα κάνουμε μία επί της ουσίας κουβέντα. Θέλω να ξεκινήσουμε από την προανακριτική, κύριε Υπουργέ. Ακούσατε τον κύριο Τσοβόλα, ωστόσο εμείς που παρακολουθούμε το ρεπορτάζ τόσους μήνες, θυμόμαστε ότι στην προανακριτική είχατε κατηγορηθεί για ψευδορκία μετά τα ερωτήματα που σας είχε θέσει ο κύριος Πλεύρης και μετά τη δημοσιοποίηση των ηχογραφήσεων Μιονή. Ωστόσο στο πόρισμα δεν φαίνεται να υπάρχει αναφορά σε εσάς. Πώς θα κινηθείτε λοιπόν? Ένα σχόλιο για όσα είπε ο Δημήτρης Τσοβόλας. Mm-hmm. Νομίζω τα είπε όλα. Κατά το Τσοβόλα, πες τα όλα. Και αναρωτιέμαι κι εγώ, επειδή. Δώστα ήταν εκείνο. Ναι, ναι. Τώρα τα είπε όλα όμως. Και επειδή τα είπε όλα, αναρωτιέμαι κι εγώ, επειδή βρέθηκα σε αυτή την επιτροπή μέσα, εάν τηρήθηκε κάποιος κανόνας στοιχειωδός. Και πολύ φοβάμαι ότι θα πρέπει να ψάξουμε με το μικροσκόπιο για να διαπιστώσουμε εάν τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε στιγμή της διαδικασίας στηρίχθηκαν. Αρνήθηκαν στον βασικό αναφερόμενο στην υπόθεση να φέρει τους μάρτυρες της εμπλοκής του. Κρύφτηκαν μάρτυρες. Δεν λάβαν υπόψη την ομολογία της Νοβάρτης. Είναι να θυμίσουμε στον κόσμο ότι εδώ ξεκίνησε μια επιτροπή για να διακριβώσει αν υπάρχει σκευωρία περί την Νοβάρτης. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αυτή η επιτροπή άλλαξε στο δρόμο. Και γιατί άλλαξε? Διότι αποδείχθηκε ότι η Νοβάρτης κάθε άλλο παρασκευωρία ήταν. Η Νοβάρτης είναι ένα σκάνδαλο ομολογημένο από την ίδια την εταιρεία. Προσέξτε. Να μην το ξεχνάει αυτό ο κόσμος που μας ακούει. Η Νοβάρτης, έχει ομολογήσει ενώπιον του Αμερικανικού Δημοσίου και ήρθε σε συμβασμό για να μην πάει σε δίκη, ότι στελέχη της χρημάτισαν, συνωμότησαν και έκανε και άλλες παράνομες ενέργειες για να ευνοηθεί η εταιρεία τους. Τώρα, το γεγονός ότι δεν με αναφέρει το πόρισμα, νομίζω ακριβώς αποτυπώνει ότι εδώ πέρα υπήρξε μια εκστρατεία λάσπης για την οποία θα κληθούν να λογοδοτήσουν. Και θα κληθούν να λογοδοτήσουν όχι μόνο πολιτικά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θέλω να το πω με ευθύτητα. Έτσι. Θα κινηθείτε νομικά δηλαδή? Κυρία Γιάμαλη, εγώ με κανέναν από τους κυρίους, μερικοί εκ των οποίων είναι και υπόδικοι, δεν έχω προσωπικές διαφορές. Και ούτε βρέθηκα σε αυτή την επιτροπή ως πρόσωπο. Βρέθηκα ως τέλεχος μιας παράταξης η οποία υπηρέτησε μια πολιτική. Και συλλογικά, συντεταγμένα και πολιτικά θα πάρουν την απάντησή τους. Και θα την πάρουν πάρα πολύ σύντομα και θα είναι μια απάντηση από την οποία νομίζω θα βγάλει ο κάθε ένας που παρακολουθεί αυτές τις δυσόδεις εξελίξεις, το γεγονός ότι υιοθετούνται πρακτόρικες πρακτικές, ότι εργαλειοποιούνται αυτές οι πρακτικές, ότι νομιμοποιούνται αυτές οι πρακτικές, θα λάβουν όλοι τις απαντήσεις τους. Και δεν θα ξεφύγουν. Ο κόσμος, η κοινή γνώμη, κύριε Παπά, είναι αρκετά μπλεγμένος, γιατί δεν μπορεί να παρακολουθήσει, είναι αδύνατον ακόμα και εμείς οι δημοσιογράφοι προσπαθούμε με πολύ κόπο πράγματι να παρακολουθήσουμε τη διεύρυνση του κατηγορητηρίου καταρχήν, το πώς ήρθε και στην Επιτροπή ο κύριος Μιονή για μια άλλη υπόθεση, δεν έχει σχέση. Αν θυμάμαι καλά και αν έχω καταλάβει καλά. Όχι, καταρχήν, δεν έχει καμία σχέση με την Νοβάρτη. Ο κύριος Μιονής ήρθε πριν γίνει η διεύρυνση του κατηγορητηρίου. Ναι. Άρα θα έπρεπε εκεί πέρα να εξετάζονται μάρτυρες οι οποίοι αφορούν αυτή την υπόθεση. Δεν ήταν αυτή η συγκυρία, ήταν απλώς ένα στήσιμο. Ένα στήσιμο το οποίο ήταν πάρα πολύ καλά σχεδιασμένο. Ένα στήσιμο το οποίο αποδείχθηκε από τις ερωτήσεις τις οποίες δέχτηκα εγώ. Από τον κύριο Πλεύρη. Βεβαίως, από τον κύριο Πλεύρη, ο οποίος είναι προφανές. Είναι προφανές ότι ο κύριος Πλεύρης γνώριζε το περιεχόμενο της μαγνητοφωνημένης συνομιλίας. Είναι απολύτως προφανές αυτό. Από την άλλη, και εσείς είχατε απαντήσει διαφορετικά. Είχατε πει ότι ουδέποτε ζητήσατε. Εγώ ερωτήθηκα εκεί, κυρία Γιάμαλη, εάν εκβίασα, εάν πίεσα, εάν έκανα. Ότι τίποτε τέτοιο δεν προκύπτει.
Αντίθετα, και νομίζω ότι. Και εγγράφος, νομίζω. Και, μα νομίζω ότι και το κοινό σας, το οποίο είναι ενημερωμένο κατά τεκμήριο, εάν δει αυτά που αποκαλύφθηκαν, θα καταλάβει και ποιο ήταν το πνεύμα και, ποια ήταν η ατμόσφαιρα αυτή τη συζήτηση. Επειδή μιλήσατε για μηνύσεις, θέλω να σας ρωτήσω, θα κινηθείτε νομικά και κατά του κυρίου Μιονή, γιατί γνωρίζω ότι στην Κύπρο η ηχογράφηση είναι κακούργημα. Είναι κακούργημα. Νομίζω τις επόμενες μέρες θα έχουμε εξελίξεις. Μάλιστα. Ναι. Το σημειώνουμε. Έχετε κάτι επί της προανακριτικής? Ναι, αν και η υπόθεση, επειδή τώρα διαβάζει ο κόσμος και για την υπόθεση Καλογρίτσα, τις διαφωνίες που εκφράζει, εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Καλογρίτσας σε μια ποινική υπόθεση. Πώς εμπλέκονται όλα αυτά? Εμπλέκονται τελικά? Έχουν σχέση με αυτή την προανακριτική? Εδώ πέρα νομίζω ότι... Εσείς που ξέρετε, κοιτάξτε, το θέμα... Εδώ πέρα είναι ένας αχταρμάς λάσπης, μέσω του οποίου πάει να ξεφύγει η Νέα Δημοκρατία από τα μεγάλα προβλήματα. Δεν θα πάμε εμείς στην ευκολίωδου απλώς να πούμε ότι κάνει η Νέα Δημοκρατία μια προσπάθεια να αποφύγει την επί της ουσίας συζήτηση των μεγάλων προβλημάτων. Θα μιλήσουμε και για αυτά τα οποία επιθυμούν. Η ιστορία αυτή πάει πίσω στο 2016. Θυμάστε το τι έχω υποστεί και εγώ ο ίδιος για το ζήτημα των τηλεοπτικών αδειών. Να ξεκινήσουμε να πηγαίνουμε εκεί, κύριε Παπά. Παρακαλώ. Να ανοίξουμε λίγο και αυτό τον φάκελο εντός εισαγωγικών Καλογρίτσα. Η πρώτη ερώτηση δεν μπορεί να είναι άλλη από το γιατί, ενώ όλοι σας κατηγορούσαν για την υπόθεση Καλογρίτσα, εσείς για όλο αυτό το διάστημα παραμείνατε σιωπηλός. Πράγμα το οποίο οι πολιτικοί σας αντίπαλοι κατάλαβαν, κατανόησαν ως αποδοχή ενοχής. Θυμάμαι, 9 Ιουλίου στο Ωμέγα, ο κύριος Γεωργιάδης είχε πει ότι κρύβεστε και ότι αποδέχεστε τις κατηγορίες Καλογρίτσα δια της σιωπής. Γιατί μείνατε λοιπόν σιωπηλός αυτό το δεκαήμερο περίπου? Θα σας πω, κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν θα βγαίνω να μιλάω κάθε φορά που μου το ζητάει ο κύριος Γεωργιάδης. Θα βγαίνω να μιλάω όποτε κρίνω, και εγώ και η παράταξή μου, ότι πρέπει να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις. Mm-hmm. Εδώ είμαστε λοιπόν να τα συζητήσουμε όλα. Δεν διευκολύνθηκε την τελευταία φορά που βρέθηκε αντιμέτωπος με μένα σε άλλο κανάλι ο κύριος Γεωργιάδης. Νομίζω να το θυμάται αυτό, έτσι δεν είναι? Και σε κάθε περίπτωση εμείς δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Να κρύψουν έχουν άλλοι. Επειδή γυρνάτε στο 2016 και επειδή εσείς το βάλατε στην κουβέντα, αναγκαστικά γυρνάμε πάντα στην επίμαχη αυτή περίοδο. Με ορίζοντα το διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες, εμφανίζεται στο, θυμόμαστε όλοι, στο πολιτικό προσκήνιο, έτσι πολύ εμφατικά, ο κύριος Καλογρίτσας. Μπορείτε να μας αφηνήσετε πώς γνωριστήκατε, πώς βρέθηκε στο δρόμο σας και πώς κατέληξε να είναι συνομιλητής σας? Ο κύριος Καλογρίτσας, όπως και οι άλλοι ενδιαφερόμενοι για τις τηλεοπτικές άδειες, είχαν και τις θεσμικές επαφές, οι οποίες προβλέπεται ακριβώς να υπάρχουν. Δεν ήταν ένα άγνωστο πρόσωπο στα ελληνικά πολιτικά πράγματα. Ήταν εκδότης της εφημερίδας Πρώτη. Δεκαετία, πολύ, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Τέλη δεκαετίας του 80, αρχές δεκαετίας του 90. Όχι, ούτε καν στη δεκαετία του 90 δεν πήγε αυτό. Είχε μπει στις πρώτες τηλεοπτικές άδειες, πρέπει να θυμίσω. Ήταν συνέδριος του κυρίου Κυριακού στον Αντένα, στην πρώτη έκδοση υποτιθέμενων αδειών, διότι η αδειοδότηση εκεί πέρα δεν είχε κανένα κανόνα, απλώς αποδόθηκαν οι άδειες. Ήταν σε πάρα πολλά δημόσια έργα, πολύ πριν ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει κυβέρνηση, και βεβαίως εξέφρασε ένα ενδιαφέρον για την συμμετοχή του στο διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών, τον οποίο διοργανώσαμε εμείς, και με βάση αυτόν τον διαγωνισμό, διότι θέλω να θυμίσω ότι η ιδιωτική τηλεόραση στην Ελλάδα υπάρχει από το 1989, για πρώτη φορά έγινε η αδειοδότηση και τηρήθηκε το Σύνταγμα, με το δικό μας νόμο. Κύριε Παπά, με το χέρι στην καρδιά, γιατί έχουμε διαβάσει πάρα πολλά. Θέλατε εσείς να φτιάξετε η πρώτη φορά αριστερά, να φτιάξει ΣΥΡΙΖΑ TV, να φτιάξει ένα κανάλι το οποίο θα είναι φύλλα προσκύμενο στον ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τον κύριο Καλογρίτσα, και μήπως όπως σας προσάπτουν τελικά ο περιορισμός των αδειών στις 4 είχε σκοπό να ελέγχετε εσείς το 25%? Πάμε λίγο. Ο κύριος Καλογρίτσας και εκείνο τον καιρό ήταν συνέδριος του κύριου Θεοδωρικάκου. Ναι. Τώρα έχει δικηγόρο τον κύριο Λοβέρδο και τα περισσότερα τσάνελ, νομίζω. Εντάξει, τώρα, και φιλικές σχέσεις με τον κύριο Σπύρτζιο. Βεβαίως, αλλά αυτές δεν ενοχοποιούνται. Και ξέρετε, εμείς δεν έχουμε ούτε εγκύτητες, ούτε αντιπαλότητες. Εμείς βάζουμε τους κανόνες. Όταν κυβερνούσαμε, βάλαμε τους κανόνες. Και αποδείξαμε ότι αυτοί εφαρμόζονται για τους πάντες. Mm-hmm. Όταν λοιπόν ο κύριος Καλογρίτσας δεν κατάφερε να καταβάλει την πρώτη δόση, κατά τα προβλεπόμενα στον άρτιο διαγωνισμό τον οποίο διοργανώσαμε, εξέπεσε και το κράτος παρακράτησε και την εγγυητική επιστολή την οποία είχε καταβάλει.
Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Και πολύ φοβάμαι ότι και ορισμένα. Μήπως αναγκαστήκατε να το κάνετε αυτό, υπάρχει, γιατί ήταν έτσι οι κανόνες. Με τους κανόνες όμως. Προσέξτε να δείτε, θα μπορούσαμε τους κανόνες να τους κάνουμε πάρα πολύ πιο χαλαρούς, κύριε Σουρμαλίδη. Και να πούμε ότι όποιος δηλώσει και κάνει το χτύπημα το καλό στον διαγωνισμό από τον οποίο θα εισέπρατε το κράτος 250 εκατομμύρια είναι αυτόματα αδίωχος. Δεν κάναμε αυτό. Ευνοήσατε τον κύριο Καλογρίτσα να βρει λεφτά που δεν είχε. Προνομιακές επαφές με τον κύριο Καλογρίτσα. Προνομιακές επαφές δεν είχαμε κανέναν. Λεφτά προνομίες. Να πάμε στα δημοσιεύματα και στα email με τις SSE. Αυτό εντάξει. Αυτά είναι στα επίπεδα του Κοτσομπολίου. Από το Λίβανο, από δεν ξέρω εγώ τού. Αυτά νομίζω. Αυτά είναι στα επίπεδα του Κοτσομπολιού και να σας πω και το εξής. Εμείς ενθαρρύναμε πάρα πολλούς εκείνο τον καιρό να επενδύσουν στην ελληνική τηλεόραση. Είχατε συναντηθεί και δηλαδή και με άλλους υποψήφιους καναλάρχες? Με όλους έχω συναντηθεί ξανά και ξανά. Και αυτή ήταν και η υποχρέωσή μου. Κατέθεταν τα αιτήματά τους. Πολλές φορές τα αιτήματά τους ήταν ασύμβατα με αυτό που εμείς καταλαβαίναμε ως δημόσιο συμφέρον. Να σας πω ένα παράδειγμα. Και αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να το καταλάβει ο καθένας. Όταν υπάρχει μια αγορά, οι συμμετέχοντες σε αυτή την αγορά είναι λογικό να επιθυμούν να την κρατούν κλειστή και να μην πληρώνουν για την άδεια να συμμετέχουν σε αυτή την αγορά. Mm-hmm. Αυτά ήταν δύο ακλόνητα έτσι, επιχειρήματα και αιτήματα που έρχονταν τότε από τις ιδιοκτησίες των τηλεοπτικών σταθμών. Ήταν ασύμβατα όμως με το δημόσιο συμφέρον όπως εμείς το αντιλαμβανόμασταν. Και θα σας έλεγα και κάτι γενικότερο. Γιατί με τη δική μας διακυβέρνηση μόνο δόθηκαν άδειες και κλήθηκαν να πληρώσουν τίμημα? Οι προηγούμενοι υπουργοί που κρατάγανε το χαρτοφυλάκιο αυτό, ο κύριος Βενιζέλος, ο κύριος Ρουσόπουλος, γιατί δεν πρέπει να έρθουν εδώ στο Contra Channel για να εξηγήσουν γιατί δεν συνέβη αδειοδότηση? Γιατί δεν συνέβη αδειοδότηση λοιπόν επί των ημερών τους? Εγώ έχω υπογράψει, όχι ως πρόσωπο, αλλά ως υπηρετών τη συγκεκριμένη πολιτική της κυβέρνησης, να καταλογιστούν φόροι οι οποίοι έπρεπε να εισπραχθούν και δεν εισπράττονταν. Το τέλος διαφήμισης και τα τέλη χρήσης συχνοτήτων δεν εισπράττονταν. 10 με 15 όμως εισπράξαμε 150 εκατομμύρια ευρώ. Και ξέρετε, κάποιοι κύκλοι αυτό είναι που δεν συγχωρούν. Και με αυτό. Δεν συγχωρούν δηλαδή ότι δείξαμε πως τα συμφέροντα της δημοκρατικής πολιτείας και του λαού, όπως τα αντιλαμβάνεται η εκλεγμένη κυβέρνηση, δεν θα κάμπτονται από τα μερικά και ιδιωτικά συμφέροντα. Κύριε Παπά, με αυτό πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε με τα email, τη διαφωνία της εταιρείας SSE με τον κύριο Καλογρίτσα και όλα αυτά περί White House. Διάλειμμα, 2 λεπτάκια και επανερχόμαστε με τον Νίκο Παπά, κυρίες και κύριοι.